Μια εικόνα χίλιες λέξεις από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, ο οποίος βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης από την πρόσφατη δοκιμασία που πέρασε η υγεία του. Από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της Αρχιεπισκοπής, ο Σεβασμιότατος χαιρετά τους πιστούς έξω από τον Άγιο Μινά, το τηλεοπτικό συνεργείο και κατ' επέκταση τους κριτικούς, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την αγάπη του με δύναμη ψυχής, λίγες μέρες μετά το συγκινητικό μήνυμά του στην Κρήτη TV. Ο πιο καλός αρχιεπίσκοπος. Ο πιο καλός αρχιεπίσκοπος και βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ είμαι νωρίτησα και το ξέρω πολύ καλά. Όταν μπορούσε και κατέβαινε κάτω εδώ, ό,τι μισθό παίρνει, τα δίνει στους φτωχούς. Εύχομαι να γίνει καλά. Ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατο. Ας γίνουν τα φετινά Χριστούγεννα τα πιο αληθινά της ζωής μας. Ας γίνουν οι πρωτόγνωρες αυτές εορτές αφορμή επαναθεωρήσεως της σχέσεώς μας με τον Θεό, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Είμαι κοντά σας, με όλη μου την καρδιά. Είμαστε μαζί. Τις δυσκολίες αυτών των καιρών και των εποχών. Να είστε όλοι δυνατοί, με βαθιά πίστη στο Θεό και με αληθινή αγάπη μεταξύ σας. Να πορεύεστε το δρόμο της αλήθειας. Θέλω να μεταφέρω σε όλους σας την ευχή και την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, ο οποίος και εκείνος, παρά την δοκιμασία της ασθένειάς του, είναι πηγή δυνάμεως, χαράς και θάρρους για όλους τους ανθρώπους και όπως εκείνος επαναλαμβάνει, θα πω και τώρα, ψηλά το κεφάλι και αναδρανιστά. Χριστούγεννα είναι όλη η ανθρώπινη ζωή της Εκκλησίας το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μάχη που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές ενάντια στον κορονοϊό. Η λευκή μπλούζα των γιατρών είναι ένα άσπρο ράσο. Εκφράζει την παραίτηση από το αιμόν χάριν του αδελφού, το ζητήντα του εταίρου, την ολική αφιέρωση εις τον Πάσχοντα. Εις αυτό το άσπρο ράσο και εις το ράσον του κληρικού, σύμβολον αμφότερα θυσίας και διακονικού πνεύματος, η έμπνευση και η κινητήριος δύναμης είναι η αγάπη. Ο Χριστός γεννάται, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου. Τα γλυκίσματα μοιάζουν να μην μπορούν να αφαιρέσουν την πίκρα που αισθανθήκαμε. Τα εδέσματα ανέγγυκτα στο γιορτινό τραπέζι, οι μουσικές όσο δυνατά κι αν αναγγέλουν μια κοσμική γιορτή, αδύνατον να καλύψουν τις κραυγές της ψυχής μας. Όμως στην Φάθνη βασιλεύει μια ειρήνη που δεν έχει όριο, μια σοφία που ήλθε αθάνατη, μια δύναμης ορατά ανυπεράσπιστη μα αναστημένη. Φορώντας τις στολές τους και κρατώντας τα τριγωνάκια τους, πρόσκοποι έψαλαν τα κάλαντα στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Ας μοιαστούμε τους ευάλωτους. Μήνυμα ελπίδας και από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Μας χρειάζεται υπευθυνότητα και ελπίδα. Τώρα που κάθε νουνεχής βλέπει πολύ καλά ότι η πανδημία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να νιώσουμε υπεύθυνοι για την υγεία όλων.